Εδώ, από τη Θεσσαλονίκη των μεγάλων ταξικών αναμετρήσεων και αντιυπεριαλιστικών αγώνων, στέλνουμε ηχηρό μήνυμα αντίστασης στους υπεριαλιστικούς πολέμους για τη φιλία, την ειρήνη και την κοινή πάλη των λαών. Η 33η αντιυπεριαλιστική μας κατασκήνωση σε λίγο φτάνει στο τέλος της. Στις αποσκευές μας κουβαλάμε όμορφες εμπειρίες, νέες φιλίες, δυνατές συγκινήσεις, πολλές νέες γνώσεις και πολλά βιβλία μαζί με τον οδηγητή «Συντροφιά για το καλοκαίρι». Κουβαλάμε το μήνυμα των αντιπροσώπων 7 κομμουνιστικών νεολαίων που βρέθηκαν μαζί μας. Μήνυμα διεθνιστικής αλληλεγγύης στους λαούς που αγωνίζονται ενάντια σε αυτή τη μηχανή που αντί για λάδι καίει ανθρώπου αίμα. Κουβαλάμε τη μεγάλη απόφαση να παλέψουμε για την ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης της αδικίας των πολέμων. Μαζί με δεκάδες νέους συντρόφους και συντρόφισσες που έκαναν το βήμα να οργανωθούν στην ΚΝΕ αυτές τις μέρες και κρατάνε σήμερα ψηλά τις σημαίες του ΚΚΕ. Τις ίδιες σημαίες που υψώσανε μια χούφτα κνήτες και κνήτησες το 1992 στις Πρέσπες κόντρα στον άνεμο της αντεπανάστασης, σαλπίζοντας νεανική επίθεση ειρήνης ενάντια στη φωτιά του υπεραλιστικού πολέμου των ανταγωνισμών των εθνικισμών στα Βαλκάνια. Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της αντιυπεραλιστικής κατασκήνωσης της ΚΝΕ και συνεχίστηκε στη Σούδα, στο Άκτιο, στη Λάρισα, στον Άραξο, στο Λιτόχωρο, στη Μαγνησία, στη Θεσσαλονίκη και αλλού. Χιλιάδες νέοι και νέες περικύκλωσαν νατοϊκές βάσεις και λιμάνια, σταμάτησαν τις αμαξοστοιχίες του θανάτου, εμπόδισαν να ξεφορτωθούν πλοία με πολεμικό υλικό, άφησαν το κόκκινο στίγμα τους στα νατοϊκά τάγκς, ξεφτύλισαν τους μακελάριδες. Έτσι και σήμερα, εδώ, στην πύλη του νατοϊκού στρατηγίου, διαδηλώνουμε ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και στη σφαγή στην Παλαιστίνη. Δεν δεχόμαστε τη μετατροπή της χώρας μας σε πολεμικό ορμητήριο της κατά τον ΣΥΡΙΖΑ ιερής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, που οδηγεί τώρα σε οικονομική αιμορραγία και αύριο σε μεγάλες περιπέτειες τον λαό και τα παιδιά του. Βροντοφωνάζουμε, όχι στους πολέμους των υπεριαλιστών, η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη των λαών. Ναι, εδώ βρίσκεται η ελπίδα, στην πάλη των λαών. Στο παιδί με την Παλαιστινιακή μαντήλα που αγωνίζεται για ελεύθερη Παλαιστίνη απέναντι στην Ισραηλινή πολεμική μηχανή. Στους φοιτητές που ξεσηκώθηκαν, αψηφώντας την άγρια καταστολή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, που σαπίζει πιο γρήγορα και από τον γερασμένο της Πρόεδρο. Στον περήφανο λαό της Βολιβίας, που μέσα σε μια μέρα πήρε στο κυνήγι τους πραξικοπηματίες, στους λαούς της Ευρώπης που διαδηλώνουν μαζικά ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση του πολέμου, της φτώχειας και των λόμπι, ξεσκίζοντας τα ψέματα περί ευρημερίας και δημοκρατίας, στους νέους στρατευμένους και εν ενεργεία αξιωματικούς στη χώρα μας, που αρνούνται να υπηρετήσουν τα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι θέλει ακόμα πολύ φως να ξημερώσει. Ο συσχετισμός παραμένει αρνητικός στη χώρα μας και παγκόσμια. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν θετικές διεργασίες σε εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Νέες πίθες αγώνα ξεπηδούν, συνειδήσεις ξυπνούν.
Η ταξική πάλι δεν σταματά. Κινείται όπως οι τεκτονικές πλάκες, προετοιμάζοντας τους σεισμούς που μέλλονται να έρθουν. Στη χώρα μας υπάρχει μια υπολογίσιμη δύναμη για να δυναμώσει η εργατική λαϊκή πάλι, για να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής. Και αυτή η δύναμη είναι το ΚΚΕ, που βγήκε ενισχυμένο και στις πρόσφατες ευρωεκλογές, καταγράφοντας ένα θετικό αποτέλεσμα που δεν είναι συγκυριακό, γιατί αποτυπώνει αγωνιστικούς δεσμούς που έχουν δοκιμαστεί σε σημαντικούς αγώνες. Αγώνες που θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δυναμώσουν. Όπως ο ηρωικός αγώνας των εργατών της ΛΑΡΚΟ για να καπνίσει τσιμινιέρα, κουρελιάζοντας τα κυβερνητικά φυρμάνια. Όπως τα μεταλλεία της Χαλκιδικής, όπου οι μεταλλορύχοι δεν δέχονται να θαυτούν 10 και 12 ώρες μέσα στις ΣΟΕΣ για να θησαυρίζουν μια χούφτα μέτοχη παράσιτα. Όπως οι αγώνες για το μεροκάματο, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για σχολείο να μορφώνει και όχι να εξοντώνει, ο μεγάλος αγώνας των φοιτητών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, των βιοπαλλεστών αγροτών ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική. Όπως οι συγκλονιστικές κινητοποιήσεις και εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη που βάλαν στο επίκεντρο το πραγματικό δίλημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Μέσα από τέτοιους αγώνες κάτι αλλάζει σε χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης. Αλλάζουν οι συσχετισμοί σε αρχαιρεσίες σωματείων και συλλόγων, δυναμώνει η εμπιστοσύνη στους κομμουνιστές, όπως στις φοιτητικές εκλογές με την τρίτη συνεχόμενη πρωτιά της Πασπουδαστικής, στη διδασκαλική ομοσπονδία, με την πρωτιά των αγωνιστικών δυνάμεων για πρώτη φορά στην ιστορία της, στην ΟΛΜΕ, δεύτερη δύναμη επίσης για πρώτη φορά. Σήμερα σταθεροποιείται και ενισχύεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Αυτό το ρεύμα παλεύουμε να αποκτήσει νέα δυναμική, ριζοσπαστισμό και αντοχή. Η αμφισβήτηση να γίνει σύγκρουση με την εξουσία του κεφαλαίου. Η δυσαρέσκεια να γίνει απόφαση αγώνα, να γίνει πεποίθηση ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα, γιατί ποτέ και πουθενά δεν τέριαξαν τα κέρδη των λίγων με τα δικαιώματα των πολλών. Αυτή την προοπτική ξορκίζουν τα αστικά επιτελεία και τα κόμματα του συστήματος. Ειδικά σήμερα που πυκνώνουν τα σύννεφα του υπερελιστικού πολέμου, που φουντώνουν οι ανταγωνισμοί και οι κίνδυνοι γενικευμένης ανάφλεξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετατρέπεται σε ένωση πολεμική, όπως και η οικονομία της. Μαζί με τις πράσινες επενδύσεις, τρέχει τις μαύρες επενδύσεις στα σύγχρονα οπλικά συστήματα. Το πράσινο δεν αποδείχτηκε αρκετό για να κινήσει την οικονομία τους και τώρα ποντάρουν τα λεφτά τους σε όπλα και πυράβλους. Πρώτον πυλών είναι μια νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση. Τα δύσκολα λοιπόν είναι μπροστά και τα περιθώρια ελιγμών στενεύουν. Η πολιτική τους δεν διορθώνεται. Αντίθετα, θα γίνεται όλο και πιο άγρια, πιο βάρβαρη, πιο καταστροφική, γιατί πιο βάρβαρο και αντιδραστικό γίνεται το σύστημα που υπηρετούν όλα τα αστικά κόμματα. Από τη μία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρότι βγαίνει αποδυναμωμένη από τις εκλογές, υπόσχεται να προχωρήσει πιο αποτελεσματικά, λέει, το αντιλαϊκό της έργο. Σεμνά και ταπεινά, μπροστά στους βιομήχανους, στους εφοπλιστές, με σφαλιάρες και βρισχές απέναντι στους εργάτες, όπως ο Θρασίδηλος, πρώην υπουργός Αυγενάκης. Βία όμως δεν είναι μόνο οι τραμπουκισμοί, η εργοδοτική τρομοκρατία ή η κρατική καταστολή. Βία είναι η εξαήμερη και εφταήμερη εργασία, η καθυλωμένη μισθή. Βία είναι η ανασφάλεια και η ανεργία. Βία είναι το κομμένο ρεύμα και τα πανάκριβα εμπορεύματα.
Βία είναι τα εργοδοτικά εγκλήματα με ένα σκοτωμένο εργάτη κάθε τρεις μέρες. Βία είναι οι καμένες περιουσίες και οι καταστρεμμένες ζωές με το κράτος επιλεκτικά ανίκανο να τις προστατεύσει. Βία είναι η φορολογία και οι πληστηριασμοί που στηρίζονται στο αντιλαϊκό οπλοστάσιο των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουν το Θεό τους. Ακόμα και την οικογένεια πρωταθλήτριας, κοπέλας με ειδικές ανάγκες, πήγαν να ξεσπιτώσουν. Σπάσαν όμως τα μούτρα τους μπροστά στο τείχος της ταξικής αλληλεγγύης και θα τα ξανασπάσουν αν πάνε να ξαναδοκιμάσουν. Τώρα, η κυβέρνηση για λογαριασμό του κεφαλαίου επιβάλλει επιπλέον ώρες απλήρωτης δουλειάς, αφαιρεί από τον εργάσιμο χρόνο το μισάωρο διάλειμμα, το 20 λεπτό προετοιμασία στις βιομηχανίες, αποδεικνύοντας και με αυτόν τον τρόπο πως το καύσιμο της καπιταλιστικής κερδοφορίας και ανάπτυξης είναι ο απλήρωτος χρόνος εργασίας. Η υποκρισία τους ξεχυλίζει με εξαγγελίες για δίθεν αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, την ίδια στιγμή που βασιλεύει ο εργασιακός μεσαίωνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα 13 ώρα και δουλειά μέχρι τον τάφο. Η κυβέρνηση παραγγέλνει νέα αεροπλάνα και φρεγάτες για το ΝΑΤΟ, ξοδεύοντας δισεκατομμύρια από τις τσέπες του λαού μας, 21 δις την τελευταία τριετία, όταν για παιδεία και υγεία δεν υπάρχουν λεφτά. Σε όλα αυτά συνενούν όλα τα κόμματα του συστήματος. Από την άλλη, έχει ανοίξει το καπάκι του υπονόμου στη σοσιαλδημοκρατία και ξυχυλίζει η βρωμιά, η καρεκλομαχία, τα μαχαιρώματα και τα ξεκατηνιάσματα. Η αστική τάξη πριν πεινάσει μαγειρεύει. Στόχος της είναι να φτιαχτεί ένας δεύτερος κυβερνητικός πόλος, ώστε να μπορεί να παίζεται το παιχνίδι της διπολικής δικοματικής εναλλαγής, να εγκλωβίζεται η λαϊκή δυσαρέσκεια. Το έργο όμως παίζεται σε επανάληψη και δεν κόβει πλέον εισιτήρια. Το σενάριο είναι χιλιοπεγμένο. Να ενωθούν, λένε, οι προοδευτικές δυνάμεις ενάντια στο Μητσοτάκη, παραμυθιάζοντας ότι δήθεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή πολιτική χωρίς σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου, ότι μπορεί δήθεν ο λύκος να γίνει αρνάκι. Οι νέοι και οι νέες μπορούν να ψάξουν και να μάθουν τι έγινε στα προηγούμενα επεισόδια, να πετάξουν το sequel στα σκουπίδια. Γιατί υπάρχει πικρή πείρα από τους διάφορους σωτήρες, από κόμματα που καλλιέργησαν ψεύτικες ελπίδες, σπήραν απογοήτευση συμβιβασμό, καπηλεύτηκαν αξίες και οράματα, στείλαν τον κόσμο στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά, όπως και άλλοι ως κυβέρνηση, κάναν τη βρώμικη δουλειά για το σύστημα και στρώσαν το δρόμο στην επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και άλλοι, ως αντιπολίτευση, με τη συνένεσή τους στα κρίσιμα θέματα, με τη βολική τους στάση, δώσαν χέρι βοήθειας στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Το ίδιο κάνουν και τώρα, καλώντας το λαό να περιμένει καρτερικά τις επόμενες εκλογές το 2027. Η μόνη επιλογή που αναγνωρίζουν στο λαό και την νεολαία είναι να ψηφίζει κάθε 4 χρόνια και να επιλέγει τον επόμενο διαχειριστή της βαρβαρότητας. Η συμμετοχή στα σωματεία, στους αγώνες, χλεβάζεται, υπονομεύεται και διώκεται. Και αφού πρώτα καλλιεργούν την απάθεια και τον ατομισμό, μετά κλαίγονται και από πάνω για τα μεγάλα ποσοστά αποχής. Με όλους αυτούς μας χωρίζει άβυσσος.
Εκείνοι θέλουν τους νέους στο περιθώριο. Εμείς τους θέλουμε πρωταγωνιστές. Να σκέφτονται, να συζητούν συλλογικά, να οργανώνονται και να παλεύουν, να ασκήσουν αύριο οι ίδιοι την εξουσία, στην εργατική εξουσία. Εκείνοι θέλουν τους νέους σε ρόλο follower να βουλιάζουν στον καναπέ και στη μυρολατρεία, να εκτονώνονται στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά να λουφάζουν στο χώρο δουλειάς ή εκπαίδευσης. Εμείς τους θέλουμε ενεργούς στα σωματεία, στους φοιτητικούς συλλόγους, στην πολιτική δράση, να ζουν με πάθος την πραγματική ζωή και όχι σε ένα εικονικό κλουβί. Αυτοί που αντιμετωπίζουν την νεολαία περίπου ως άβουλοι και ανίκανοι, ταυτόχρονα δεν παρετούνται από την προσπάθεια να τη βάλουν στο χέρι. Σήμερα επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την ανησυχία της για την άνοδο της λεγόμενης ακροδεξιάς στην Ευρώπη, σερβίροντας τις σούπες των λαϊκών μετόπων, των κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας, δήθεν για την αναχέτηση της ακροδεξιάς. Αλήθεια, δεν έμαθαν τίποτα από το παράδειγμα της Γαλλίας. Εκεί που τα περιβόητα λαϊκά μέτωπα εδώ και δεκαετίες στήριξαν όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ξέπλυναν αντιλαϊκές πολιτικές και τελικά σπήραν την απογοήτευση, έσπρωξαν ευρύτερα λαϊκά στρώματα στην αγκαλιά της ακροδεξιάς. Αντί για αντίπαλοι, γίνανε οι καλύτεροι χορηγοί της. Γιατί η ακροδεξιά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από αυτούς που υποστηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πολέμου, του ρατσισμού, του αντικομουνισμού, της ταύτισης του κομμουνισμού με τον φασισμό. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από αυτούς που βαφτίζουν προοδευτική πολιτική, τον πόλεμο, το μακελιό στην Ουκρανία, την εργασιακή ζούγκλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πράσινη μετάβαση που οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια και παραπέρα καταστροφή του περιβάλλοντος. Την κατάντια λοιπόν αυτής της σοσιαλδημοκρατίας στη Γαλλία ζηλέψαν στη χώρα μας ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και υπόσχονται να κατατροπώσουν την εγχώρια ακροδεξιά. Ποιοι ρωτάμε εμείς? Το ΠΑΣΟΚ που συγκυβέρνησε με το ακροδεξιό Λάος, στέλεχος του οποίου ήταν και ο Βελόπουλος? Ο ΣΥΡΙΖΑ που συγκυβέρνησε με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ? Αυτοί που χειροκροτούσαν τους Ναζί του τάγματος Αζόφ μέσα στην Ελληνική Βουλή? Αυτοί που ψάρευαν ψηφαλάκια στα θολά νερά του Βούρκου των φασιστοειδών? Φραγμός στην άνοδο της ακροδεξιάς μπορεί να βάλει μόνο ο λαός με την πάλη του, το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα, με ισχυρό ΚΚΕ, για να μπει στο στόχαστρο το ίδιο το σύστημα που γεννά και θρέφει το φασισμό και την ακροδεξιά. Γιατί είναι και αυτή μαντρόσκυλα του συστήματος, σάρκα από τη σάρκα του. Τα μεγάλα δίθεν αντισυστημικά λόγια πάνε περίπατο όταν βγουν κυβέρνηση. Η Μελόνι έγινε κολλητή της Φόντερ Λάιεν και συνδιαμορφώνει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λεπέν δηλώνει έτοιμη να συγκατοικήσει με τον Μακρόν, ότι θα σεβαστεί απόλυτα τις δεσμεύσεις της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Είναι διαθέσιμη να στείλει επιπλέον όπλα στην Ουκρανία. Τώρα για τα εγχώρια φρούτα όπως ο Βελόπουλος, τι να πει κανείς? Παριστάνουν τους φιλιρινιστές, ενώ στηρίζουν το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ και την αποστολή όπλων στο καθεστώς Ζελένσκι. Το παίζουν εχθροί των ελίτ, ενώ στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζουν ότι τα λόμπι είναι συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής τους δημοκρατίας. Όλοι αυτοί λογαριάζουν χωρίς το ξενοδόχο, γιατί στη χώρα μας υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και Εργατικό Λαϊκό Κίνημα και θα τους κόψει τη φόρα. Η ελπίδα για τους λαούς στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο είναι η ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, η ενίσχυση της κοινωνικής συμμαχίας σε κατεύθυνση σύγκρουσης με το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, για να μπουν εμπόδια σε αντιδραστικές εξελίξεις, για να ανοίξει ο δρόμος της πραγματικής ανατροπής.
Η διέξοδος είναι στον αγώνα με το ΚΚΕ. Το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός, η κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, της κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτή την προοπτική φωνή φωτίζει το κόμμα μας με το σύγχρονο επιστημονικά επεξεργασμένο πρόγραμμά του, με την εργατική εξουσία, το λαό στο τιμόνι της εξουσίας. Ας σκεφτούμε πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση αν οι εργαζόμενοι είχαν τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια τους, αν η γη, τα λιμάνια, οι βιομηχανίες, τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής γίνονταν λαϊκή περιουσία. Ας σκεφτούμε πόσο καλύτερα θα μπορούσαμε να ζούμε αν βγάζαμε από τη μέση το κέρδος των καπιταλιστών, τις δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Λύση λοιπόν υπάρχει. Είναι η κοινωνική ιδιοκτησία που μπορεί να διασφαλίσει τη λαϊκή ευημερία. Είναι η εργατική εξουσία που μπορεί να σχεδιάσει κεντρικά την παραγωγή, να αξιοποιήσει όλες τις παραγωγικές δυνατότητες με κριτήριο τις ανάγκες των πολλών. Σε αυτές τις συνθήκες, η ύπαρξη σύγχρονων νοσοκομείων, σχολιών και ελεύθερων χώρων, η ολόπλευρη μόρφωση, η πρόσβαση στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, η εξασφάλιση εργασίας και σύγχρονης κατοικίας για όλους, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, θα είναι πρώτη προτεραιότητα για το εργατικό κράτος και δεν θα θεωρείται κόστος όπως συμβαίνει σήμερα. Στον 21ο αιώνα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, των άλλων μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων, όλα αυτά μπορούν να γίνουν, αρκεί να φύγει από τη μέση το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Και στο βαθμό που η καθημερινή πάλι συνδέεται με αυτή την προοπτική, μπορούν ο λαός, οι εργαζόμενοι, η νεολαία να υπολογίζουν και την απόσπαση νέων κατακτήσεων σήμερα. Πάμε λοιπόν μαζί να ανάψουμε νέες εστίες αντίστασης, να ιδρύσουμε νέα σωματεία, να πρωτοστατήσουμε στη μαζικοποίηση των ήδη υπάρχοντων σωματείων και συλλόγων, να αλλάξουμε το συσχετισμό σε περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, να δυναμώσουμε την αναμέτρηση για όλα όσα έχουμε ανάγκη. Η νεανική αμφισβήτηση, οργή, δυσαρέσκεια να συναντηθούν με τις ανατρεπτικές ιδέες του ΚΚΕ, να γίνουν μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο, να σαρώσουν τα ταξικά τείχη της καταπίεσης και της αδικίας. Τα πράγματα αλλάζουν, είναι νόμος. Η ιστορία προχωράει μπροστά με εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού, με οργάνωση και αγώνα, με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Γράφουμε ιστορία, αλλάζουμε τον κόσμο, το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός. Το σύνθημα του 50ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή μας δείχνει το δρόμο. Ζήτω το ηρωικό ΚΚΕ. Ζήτω η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας. Θα βγούμε νικητές. Γεια σας.